Στο Σύλλογο Ιμβρίων, ο Παντελής Φαλασσινός παρουσιάζει το νέο CD single Ιμβρος με τα 7 χωριά σε μουσική Φανάση Βασιλά και στίχους Στέλιου Μαργουμένου. Είμαστε στο Σύλλογο Ιμβρίων και στην εκδήλωση παρουσίαση του CD Ιμβρος και τα 7 χωριά. Δίπλα μας έχουμε τον ερμηνευτή του τραγουδιού, Παντελή Φαλασσινό. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Η συνεργασία προέκυψε από τη φιλία μας που έχουμε με τον Θανάση του Βασιλά και το Στέλιο το Μαργωμένο. Μου έγινε μια πρόταση να τραγουδήσω το τραγούδι. Το ότι είμαστε μεσητοποιημένοι βέβαια με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσφυγες, αυτό είναι γνωστό. Είμαι και εξής βέβαια, έτσι. Λοιπόν, έτσι προέκυψε η συνεργασία και με χαρά το έκανα και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη τιμή αυτό να τραγουδήσω ένα τραγούδι για την Ιμβρο. Και μια τελευταία ερώτηση, οι επόμενες συνεργασίες και πού κάποιος μπορεί να σε δει αυτόν τον καιρό. Ναι, οι επόμενες εμφανίσεις μου θα είναι το Δεκέμβριο, από 14 Δεκεμβρίου τις Παρασκευές, θα παίξω στο Ρυθμό Stage. Δισκογραφικά, φέτος έκανα 2 CD, έκανα ένα τον Απρίλιο, τα 10 τραγούδια της Ελπίδας. Και έκανα και ένα διπλό CD που κυκλοφόρησε λίγο πριν μια εβδομάδα, λέγεται Ανοιχτή Ακρόαση, ένα διπλό CD, το οποίο ήταν σαν live, ένα αποτύπωμα των live μου μάλλον, στο στούντιο με κόσμο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, έχουμε κοντά μας και τη χαρά και τη τιμή να έχουμε τον κύριο Γιώργο Νταλάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Με τη μουσική σας στηρίζετε τις ιδιαίτερες πατρίδες. Ποια η υποδοχή της μουσικής του ενός τόπου με τη μουσική του άλλου, ενώντας Ελλάδα και Τουρκία, γιατί έχετε σχέσεις και με την Κύπρο και την Ελλάδα? Πατρίδες μας είναι και οι άνθρωποι. Είναι οι γλώσσες μας, είναι η ιστορία μας. Κυρίως όμως οι άνθρωποι και οι ψυχές τους. Το τραγούδι υπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να νιώθουν πολύ πιο κοντά με τα οικεία πράγματα που τους ενώνουν παρά με αυτά που τους διχάζουν και τους απομακρύνουν. Άρα λοιπόν και οι πατρίδες που λέτε προφανώς αναφέρεστε επειδή είμαστε εδώ στην εκδήλωση για την Ιμβρο, έτσι δεν είναι? Και ως Μικρασιάτης. Και εγώ ως Μικρασιάτης. Σαφώς, οι μνήμες είναι ένα βάρος που κουβαλάμε, έστω και αν δεν ζήσαμε οι ίδιοι γεγονότα, κουβαλάμε τις μνήμες των παλαιότερων. Είμαστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, κ. Πάρης Ασανάκης. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι για το γεγονός ότι και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι Ιμβροί έχουν ευαισθητοποιηθεί από την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Αισθάνονται ένα κομμάτι από εμάς και βαδίζουν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Το γεφυρώματος που πρέπει να γίνει αν θέλουμε να έχει μέλλον αυτή η κοινότητα που τόσα έχει υποφέρει μέσα στον 20ο αιώνα
ξεκινώντας τον 21ο. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Σας καλωσορίζουμε όλους εδώ απόψε. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά, κυρίως γιατί είναι ένα γεγονός στο οποίο οι Ήμβροι έχουν ένα μικρότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις που γίνονται. Ποσοστό στη συμμετοχή σαν κοινό, ποσοστό στη συμμετοχή σαν δημιουργή. Από το Σύλλογο Ήμβριων, για το nstv.gr, χορηγό επικοινωνίας αυτής της βραδιάς.